Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και θα κάνω βίντεο. Δείτε πού είμαστε. Είμαστε στη Μύκονο, στη χώρα. Σας έχω υποσχεθεί από την ώρα που ήρθα, το χειμώνα, ότι θα κάναμε και ένα βλόγο στη χώρα. Και ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα. Δείτε. Μη σε πιάσουν σε κυνήγι, θα σε ρημάξουν. Χήνες. Δεν ξέρω, θυμάμαι που είναι ο Πελαργός, είναι της Μυκόνου, διάσημος. Να και το ξενοδοχείο Δήλος, ένα από τα πιο παλιά ξενοδοχεία της Μυκόνου, μαζί με τα νούμερα. Δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργεί ακόμα ως ξενοδοχείο, αν έχει διατηρηθεί ως μνημείο. Στο βλέπουμε στα αγγλικά preserved. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε έρθει στη Μύκονο για περίοδο, χειμώνα, Φεβρουάριο μήνα, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Αρέσει, εγώ τη Μύκονο υποτιμώ το καλοκαίρι, φυσικά. Τι άλλο. Για να έχει λίγο ζωή η χώρα. Είναι με ένα χωριό. Οπότε λίγο δύσκολα να μην έχει ζωή αν μέρα. Ω, να, είδε. Είναι ένας κόσμος, όλοι είμαστε μόνοι μας. Αυτά μου αρέσουν, πώς τα ρε, αυτά μου αρέσουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο θα ανέβει όταν θα είμαι εδώ. Γιατί έχω κάνει να ανέβει ένα βίντεο που μιλάμε για αυτοκίνητα. Μάλλον να το πω καλύτερα, ένα ακόμα βίντεο που μιλάμε για αυτοκίνητα, έχω ανεβάσει κι άλλα. Στο κανάλι. Και όχι το οποιοδήποτε αυτοκίνητα πρωτότυπα, concepts. Ωραία. Α, είναι εδώ. Ροζ φόρτες. Σπάνιο. Στη χώρα, εδώ πέρα δεν χάνεις με τίποτα. Δεν το βρεις στον δρόμο. Γιατί θα πηγαίνεις όπου έχει αέρα. Σημαίνει ότι θα είναι σκληρή στη θάλασσα. Εντάξει, γενικά έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες, έχει ζιγζάκ, έχει διαγώνες σημεία. Γενικά η χώρα έχει ποικιλία. Αλλά από μαγαζιά δεν έχω να πω τίποτα.
Απλά το μόνο κακό με τα μαγαζιά της Νικόνου είναι ότι κλείνουν το χειμώνα. Αλλά θα μου πεις δικαιολογημένα. Αφού δεν έχει κόσμο, γιατί δεν λειτουργούν τα μαγαζιά για να καταναλώνουν ενέργεια και να πληρώνουν λογαριασμούς. Ας τα κλείνουν και στα ανοίγουν το καλοκαίρι. Φέτος η περίοδος των τουριστών θα ξεκινήσει νωρίς, μάλλον Απρίλιο. Οπότε Απρίλιο θα ανοίξουν και αυτά τα μαγαζιά. Πόνα, εδώ που είμαστε. Τώρα, αν τότε αποσύρθα στη χώρα, αν είμαι με τον πατέρα μου ή μόνος μου, είμαι μόνος μου. Ποιο θα είναι το λεωφορείο. Στέλνει Μικόνου. Σε αυτό εδώ πέρα το καφενείο με κάτσι. Όχι πέρσι, πάπερσι. Ω, να, έχει και μία Αλφα Bank εδώ. Εγώ δεν έχω λεφτά στην Αλφα Bank, πουθενά δεν έχω λεφτά. Τα έχω σε προσωπική χρήση. Λοιπόν, δείτε εκεί πως είναι. Θα σας πάω στην Βουγγή Βενετία. Απλά επειδή ξέρεις, επειδή έχουμε χρόνο ακόμα, και μπόλικο μάλιστα, θέλω να στρέψω όλο μου χρόνο στο βίντεο. Έχουμε γύρω στη μισή, μία ώρα περίπου από εκεί. Φυσικά το βίντεο θα είναι μία ώρα, θα είναι γύρω στα 30 λεπτά. 35-36 λεπτά από εκεί. Λοιπόν, από τότε που ήρθα στην Μύκονο την προηγούμενη Παρασκευή, έχω γράψει κι άλλο ένα vlog που έχει ανέβει στο κανάλι. Ο πατέρας μου το έχει επιχειρήσει. Κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον θα το επιχειρήσω κι εγώ. Να έρθω μόνος μου στη χώρα με τα πόδια. Ο πατέρας μου το έχει επιχειρήσει. Μου έχει πει ότι είναι μισή ώρα περίπου. Αλλά όχι με χαλαρό περπάτημα, με μεσαίο, μέτριο. Μεσαίο περπάτημα. Λοιπόν, να για το πρώτο δημοτικό σχολείο Μικόνου. Το γυμνάσιο είναι από την άλλη μεριά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό. Να είναι και δημοτικό και γυμνάσιο. Δεν ξέρω. Yeah, no.
Τουλάχιστον πάει κάπου να βρέχει. Γιατί είδε, έχει λίγο στην ευκιά. Να, βρήκε από πάνω. Στην ευκιά έχει, δεν λέω. Αλλά μακάρι να μην βρέξει. Λοιπόν, να. Το πρώτο δημιουργικό σχολείο χώρας με εικόνο. Έχω μαζί μου και την ταυτότητά μου και έπεσε βρικό το εμβολιασμό. Μη υποψιαστεί. Έκανα λοιπόν τη δόση 28 Ιουνίου. Δεν την έκανα 13 Ιανουαρίου. Δεκεμβρίου. Τι? Στην πόλη δόση ανέβασα πυρετό. 38-39. Δεν θέλει με πάνε λίγο το χέρι μου. Σε ένα πάλι το βίντεο δεν το αναφέρω ότι έκανα το εμβόλιο την δεύτερη δόση. Οπότε είμαστε φουλ εμβολιασμένοι. Μα κάνε με χαίστηκε την τη δόση. Γιατί έκανα μονοδοσικό. Λοιπόν, φτάσαμε στην Ιππέα Βενετία. Λοιπόν, φτάσαμε στην πιάτσα των λεωφορείων. Δεν πάνε τα λεωφορεία με το παιδί για λόγια και τον ορνό.
Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο κατασκευή και Βενετία. Το πιο κοσμοβέτικο σημείο ολόκληρου του νησιού. Λοιπόν, εδώ.
Λοιπόν, αφού κάνω μια μικρή στάση για ξεκούραση στην μικρή Βενετία, συνεχίζουμε την πορεία μας. Έτσι και αλλιώς ακόμα έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ας ανακάνουμε άλλη μία στάση. Για ξεκούραση. 2-3 λεπτά. Και μετά συνεχίζουμε. Πάλι καλά, παιδιά, που δεν βρέχει. Να, ορίστε, βγήκε και ο ήλιος. Πάμε. Συνεχίζουμε. Σπανίτσαμε για λίγο. Να ακόμα 11. Εν τω μεταξύ, θυμάστε ένα βίντεο που είχα κάνει πριν από λίγο καιρό που πέρασα το μέλλον. Έχετε και δεύτερο μέρος. Αφού είδα ότι εκείνο το βίντεο είχε μεγάλη επιτυχία, είπα να κάνω και ένα δεύτερο μέρος.
Λοιπόν, σιγά σιγά βγαίνουμε από την κύρια πόλη του νησιού. Εδώ που λέει ταβέρνα ο Νίκος, λέω χάτσι και απέχανε οι γιγάντες λουπούμι. Μπελίσιμο. Απλά μπελίσιμο. Λοιπόν, ορίστε. Εδώ είναι μια κάτι αρχαία. Να παίρνουμε πάλι εμείς. Αλλά παιδιά, θέλω να κλείσουμε. Πιστεύω να σας ικανοποίησα. Ειδικά αν κάποιοι είστε σαν πληθυντικοί, αν είδε αυτό το βίντεο, θα χαλαρώσετε. Πολύ ωραία από ό,τι την απόλαυσα. Όσο δεν πάει. Λοιπόν, ορίστε που είμαστε. Thank you.
Πάμε, γεννάμε. Τι παιδιά, ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Το κόλασσο όσο θα πάει. Και αν κολλάσσο να κάνουμε και vlog στο μέρα. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, αυτό είναι το βλέγγι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλετε το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.